Είναι μια εκδήλωση αφιερωμένη στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, διότι από ό,τι γνωρίζετε, φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο. Εκδήλωση τιμής και μνήμης της εξέγερσης του Πολυτεχνείου διοργανώνει ο Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου. Ο γραμματέας του Συλλόγου, κ. Καραμίτσος, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχή στην εκδήλωση που θα περιλαμβάνει προβολή ταινίας ντοκιμαντέρ, ομιλίες ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα μέσα από το Πολυτεχνείο, αλλά και συζήτηση. Είναι μια εκδήλωση τιμής και μνήμης για όσους αγωνίστηκαν την περίοδο της δικτατορίας, από το 67 μέχρι το 74. Τιμής και μνήμης για τους νεκρούς της δικτατορίας, για τους βασανισμένους, γιατί είχαμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι βασανίστηκαν άγρια. Μερικοί από αυτούς πέθαναν από τα βασανιστήρια. Και για όλους όσους με τον τρόπο τους συνεισέφεραν στον αγώνα τον αντιδικτατορικό, με κορύφωση βεβαίως στα γεγονότα της 17ης Νοεμβρίου του 1973 στο Πολυτεχνείο. Θα συζητήσουμε, μάλλον θα μας αφηγηθούν φοιτητές τότε, σήμερα κάποιας ηλικίας συμπολίτες μας, τις εμπειρίες, τις μνήμες, τα συναισθήματα που ένιωσαν τότε και θα μας αναλύσουν τον τρόπο με τον οποίο έδρασαν είτε αυτοί είτε άλλοι με τους οποίους συμπορεύτηκαν στους κοινούς τους αγώνες. Εδώ θέλω να τονίσω ότι ήταν πολύ σημαντικός ο ρόλος των φοιτητικών συλλόγων, των επαρχιακών, δηλαδή των Κρητών, ένας πολύ μεγάλος σύλλογος, και των άλλων συλλόγων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και ο Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών Οικολόγων, ο Σύλλογος Αρκάδων Φοιτητών, ο οποίος είχε πάρα πολύ σημαντική δράση κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, είχε σημαντική συνεισφορά και μέσα στο Πολυτεχνείο. Υπήρχαν αρκετά παιδιά, εκ των οποίων μερικοί τώρα δυστυχώς δεν ζουν. Θα τα αναφέρουν οι αυριανοί ομιλητές στα γεγονότα αυτά, σε όλη την οργάνωση του αγώνα του Πολυτεχνείου. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιους απόντες, που ήταν ο Σούλτς ο Ξενοδημητρόπουλος, ο οποίος δυστυχώς δεν ζει πια, ή σε κάποια παιδιά τα οποία έχουν χαθεί από την Αρκαδία, αλλά είναι ζωντανοί ακόμα και έδωσαν με το παράδειγμά τους τον τρόπο που πρέπει και εμείς να αντιδρούμε όταν κινδυνεύει η δημοκρατία. Θα αναφερθώ σε 2-3 ανθρώπους που έτυχε να τους γνωρίσω εγώ προσωπικά. Είναι ο Βαγγέλης ο Τσεκούρας, δικηγόρος που είχε φάει πολύ ξύλο από τα Τρόπαια, δικηγόρος Αθηνών. Είναι ο Βασίλης ο Καπερώνης, γιατρός αυτή τη στιγμή στην Αμερική, τον οποίο θα τον δούμε και στο βίντεο που θα προβάλλουμε μεθαύριο. Είναι το παιδί που μιλάει αγγλικά στην ταινία του Αλβέρτου Κουράντ, του Ολλανδού ρεπόρτερ. Και είναι και ένας άλλος, ο οποίος είναι σχεδόν άγνωστος, είναι ο Ανδρέας ο Παπασταυρίδης, πολύ ξύλο κι αυτός, πέθανε 31 ετών στην Αμερική, προφανώς από τα τραύματα που του άφησε, που του άφησαν οι βασανισμοί της Χούντα. Θέλω να αναφερθώ λοιπόν σε αυτά τα ονόματα, γιατί πρέπει να θυμόμαστε και τα ονόματα των ανθρώπων που τότε έδρασαν. Η εποχή εκείνη ήταν μια εποχή αλληλεγγύης, ανιδιοτελούς προσφοράς και κοινών και συλλογικών οραμάτων. Αυτά τα πράγματα, ας μου επιτραπεί να πω, ότι αυτή τη στιγμή λείπουν. Δηλαδή λείπει η συλλογικότητα, λείπει η αλληλεγγύη. Έχουμε μάθει και λειτουργούμε σαν άτομα. Αυτό το πράγμα δυστυχώς πρέπει να ανατραπεί. Αυτή η τάση προς απομόνωση και στον ατομισμό. Ο Σύλλογός μας συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση σε καθαρά έτσι, εθελοντική βάση, γιατί δεν αποκερδένουμε τίποτα από τις δράσεις που κάνουμε, τις δράσεις τις ορειβατικές εννοώ ή και τις πολιτιστικές. Απλώς θέλουμε με τον τρόπο αυτό να δείξουμε και στους συμπολίτες μας ότι υπάρχει τρόπος να ξεφύγουμε από την ασφάλεια εντός εισαγωγικών του σπιτιού μας και του δωματίου μας, να βγούμε προς τα έξω. Υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούμε να διεκδικήσουμε. Τα προτάγματα των αγωνιστών του Πολυτεχνείου για ψωμί, παιδεία, ελευθερία είναι ακόμα ζωντανά. Αν είχαμε το χρόνο θα μπορούσα να σας πω ποια είναι η συγκεκριμένη θέση μας για τα θέματα αυτά, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος τα ζει στο πετσί του τα προβλήματα αυτά. Έβλεπα προχθές έναν παλιό αγωνιστή του Πολυτεχνείου, τον Γρηγόρη τον Κωσυβάκη, που ρωτήθηκε γιατί έκαναν αυτούς τους αγώνες, με κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους ή να τραυματιστούν σοβαρά. Και είπε ο
Είναι δικηγόρος συνταξιούχος στην Αθήνα ο άνθρωπος αυτός. Αξίζει να αναφέρω και αυτόν το όνομα. Λέει, εμείς παιδιά παλέψαμε για την ελευθερία. Γιατί εάν έχεις ψωμί και παιδεία και δεν έχεις ελευθερία, υπάρχει ένα έλλειμμα. Η ελευθερία λοιπόν είναι αυτό που καθορίζει τις κοινωνίες. Η ελευθερία στην συνείδηση, να πιστεύεις ότι θέλεις και να μπορείς να τα διαμεσολαβείς. Να δράς μέσα στα πλαίσια βέβαια του πολιτεύματος, χωρίς να διώκεσαι για άποψη ή ιδέα που έχεις. Αυτά τα πράγματα δυστυχώς την επταετία δεν υπήρχαν. Γι' αυτό και ήταν σημαντική η συνεισφορά των αγωνιστών του Πολυτεχνείου. Και τα προτάγματα αυτά, επαναλαμβάνω, ακόμα και σήμερα είναι ζωντανά. Το Πολυτεχνείο λοιπόν ζει στις καρδιές μας, ζει στις μνήμες μας και οι μόνοι που δεν ήμασταν εκείνη την περίοδο, εγώ ήμουν έφηβος τότε, αλλά από αφηγήσεις φίλων που συμμετείχαν στον αγώνα, κατάλαβα ότι η κοινή δράση, η αλληλεγγύη, η συλλογικότητα είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μας καθοδηγούν σε οποιαδήποτε δράση μας.